αφήνει την μπάλα. Εκτελείται απευθείας, καλό τόσο που έγινε από την εκτέλεση του φάουλ και από τον παίκτη της Μεσίβριας, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Αλεξάκη, θα καταλήξει out. Κλέβει την μπάλα ο Σάμελ Καγιό. Μπροστά γεμίζει ο Ερβανιτίδης. Βγαίνει από δεξιά η σέντρα, ο Αλεξάκης διώχνει εντυπωσιακά. Φοβερή επέμβασή του, απομακρύνοντας την μπάλα. Το παιχνίδι συνεχίζει να έχει ρυθμό αλλά και δυναμικότητα. Για να δούμε πώς θα κρυθεί. Αλεξάκης τώρα βγαίνει, η μπάλα θα πάρει ύψος εδώ, προσπαθεί να γίνει το κλέσιμο, αλλά με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει μπροστά από τον Μητή και θα τελειώσει αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Θα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Προσπάθεια τώρα για τον Γιαννακάκη που γεμίζει, προσπαθεί να τρέξει ο παίκτης εκεί. Διεκδικεί την μπάλα, Μινασίδης κλέβει, διώχνει. Για δούμε τώρα την μπάλα που βγαίνει δεξιά. Προσπαθεί τώρα ο Πιλίτσης με την μπάλα στα πόδια του. Συμπληρώνουμε το 16ο-17ο λεπτό της συνάντησης στο πολύ μεγάλο. Πάμε λίγο για το γραπτότυπο να δώσουμε και τα στοιχεία του αγώνα. Δούμε αυτή τη σέντρα τώρα που γίνεται από το Μητή. Η μπάλα πέρασε παράλληλα εκεί και κατέληξε out. Να πω ότι ο Θόδωρος. Δήμκαρος, συγγνώμη. Δήμκαρος. Δεν διορθώσουμε και αυτό. Δήμκαρος. Η μπάλα απεβαίνει ο αρχηγός εκεί, διώχνει ο Πιλίτσης. Τρέχει αλλά δεν θα προλάβει εδώ στα βήματα ο Πέτρου. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά, η μπάλα πόλους. Από κοντά προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί, κάποιος δεν μπόρεσε. Πιλίτσης. Ανοίγει την μπάλα. Αρβανιτίδης. Για δούμε τώρα ο Μητής. Μπαίνει, σουτάρει, ο Αλεξάκης διώχνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όμες Ήβριας με τον Μητή που έκανε το σούτ, αλλά φοβερή επέμβαση για τον Αλεξάκη που έδιωξε νέο σούτ από κοντά. Η προβολή πέφτει εδώ στο σταυρωτό, θα διώξουμε την μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Πετάγεται εκεί με κεφαλιά στην πορεία ο Κοσμίδης. Θα φύγει από το δεύτερο δοκάρι out. Πιλίτσι. Κερδίζει την μπάλα τώρα για τον Παπαρίζο. Θέλει να σουτάρει. Πάει κοντά ο Αϊβαζίδης. Σέντρα που βγάζει ο Μαριάκης. Από κοντά. Πάει να γίνει το σούτ εδώ. Κάνει απίστευτη ευκαιρία. Ο Παπαρίζο που βρέθηκε. Αρβανιτίδης. Θα περάσει. Θα κονταριστεί η μπάλα. Βάζει τα πόδια του. Επιμένει. Για να δούμε τώρα, Αρβανιτίδη, σουτάρι, έκανε την κίνηση αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι, το πρώτο του Αλεξάκη. Έκανε την κίνηση ο Παπαρίζος, γεμίζει ο Αϊβαζίδης. Προλαβαίνει εδώ ο Δαμάσκος και μπλοκάρει την μπάλα πριν γίνει το κλέψιμο. Αλλαγή της μπάλας. Προσπάθεια τώρα για να δούμε, το Κατλίδης θέλει να περάσει, επιμένει μόνος του, σουτάρι, την μπάλα στο δοκάρι. Νέο σουτ και μπάλα στα δίκτυα. 1-0 από τον Πιλίτσι. Πρώτα στο δοκάρι και μετά ο Πιλίτσις. Ήρθε εκεί ο Δημήτρης με την ενέργειά του αυτή να κάνει το 1-0, φίλες και φίλοι. Αφού εκεί δεν μπόρεσαν να διώξουν οι παίκτες εκεί που θα βρεθούν. Έτσι ο Δημήτρης Πιλίτσις βάζει μπροστά τη Μεσίβρια μετά από μια φάση που είχε διάρκεια το 34ο λεπτό. Αλλαγή της μπάλας. Προσπάθεια τώρα για να δούμε. Το Κατλίδης θέλει να περάσει, επιμένει μόνος του. Σουτάρει, την μπάλα στο δοκάρι. Νέο σουτ και μπάλα στα δίκτυα. 1-0 από τον Πιλίτσι. Πρώτα στο δοκάρι και μετά ο Πιλίτσι. Η μπάλα γρήγορα από τον. Εδώ από κοντά τώρα πάει να γίνει το λάθος. Πάνω στη γραμμή διώχνει παίκτες εδώ, χάνεται τεράστια ευκαιρία από τον Κούρογλου να απαντήσει τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. Η μπάλα στα πόδια τώρα δεξιά. Ανοίγει ο Ιωάννου. Το σούτ από τον Λάτο. Ευνοεί το Γιαννακάκη, ο οποίος κάνει το σούτ. Απλώνει τα χέρια του Αλεξάκης από το σούτ το πολύ καλό του Λάτου και μπεβαίνει για να διώξει κόρνερ. Θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά που πετάχτηκε εκεί και άμα την έπιανε στην πορεία σίγουρα. Όμως τον Ιωάννου που αν και πεσμένος κάτω χάνει τον έλεγχο, κερδίζουν οι παίκτες του Ταβρετού. Παπαρίζος βγάζει δεξιά,
Κούρογλου. Βγαίνει τώρα απειλητικά για τον Σταυρετό. Κάνει το σούτ απευθείας. Διώχνει ο Δαμάσκος. Τεράστια ευκαιρία για τον Κούρογλου να απειλήσει τον Δαμάσκο και να σοβαρήσει. Βλέπετε ότι. Θα γίνει σέντρα. Η μπάλα πέρασε από όλους. Βλέπει την πορεία όμως ο Δαμάσκος. Και τον Τοκατλίδη. Αρβανιτίδης. Λάτο. Γεμίζει τη σέντρα, ψάχνει τον Ιωάννου. Που θα πάει η μπάλα στα πόδια του. Ιωάννου, για να δούμε, προσποιείται, κρατάει την μπάλα. Σουτάρει τώρα απευθείας. Κάνει ένα ωραίο γύρισμα. Η μπάλα φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Αλεξάκη. Πολύ ενέργεια. Παπαρίζος. Η κεφαλιά από τον Σάμου Λικάγιο. Θα κάνει το γύρισμα. Προσπαθεί να γίνει το τελικό σουτ από τον παίκτη Σταυρετού. Θα σουτάρει. Απλώνει τα χέρια του. Η μπάλα συνεχίζεται. Νεώσε τώρα, αλλά υπάρχει υπόδειξη από τον Σίσκο. Οπότε τελειώνει και φάση εδώ. Παρά την προσπάθεια για το δεύτερο μήκο με τους γηπεδούχους στη σέντρα. Να θυμίσω ότι έφυγε ο Γιαννακάκης στο Σάκη. Μαριάκης θα κάνει τη σέντρα. Προσπάθεια τώρα από το σουτ που έγινε από τον Πεκίδη. Η μπάλα θα φύγει out. 2-8-11. Ευχαριστώ πολύ κάποιους φίλους και κάποιους φίλους. Έφυγε το 2, δηλαδή ο Σάβας. Εδώ χάνεται ευκαιρία που είδατε με τον Αλεξάκη. Προσπαθεί να πατήσει την μπάλα ο Ιωάννου. Κλέβουν εδώ οι παίκτες του Σταυρέτου Ευξηνόπουλες. Βγαίνει τώρα δεξιά για να με αυτή την γρήγορη προσπάθεια. Παπαρίζου θα σουτάρει, θα βάλει τα δάχτυλά του ο Δαμάσκος, σωτήρια επέμβασή του. Τεράστια ευκαιρία. Αυτό το φόλ τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί από τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει σέντρα, διώχνει ο Δαμάσκος. Υπάρχει σπίριγμα όμως. Κόρνερ. Θα γίνει μπάλα με το δοκάρι, μπάλα πάνω στη γραμμή. Τελικά παίζεται, λέει, τεράστια ευκαιρία, τραβά τα μαλλιά τους εδώ για θα γίνει μπάλα με το δοκάρι, μπάλα πάνω στη γραμμή. Τελικά παίζεται, λέει, τεράστια ευκαιρία, τραβά τα μαλλιά τους εδώ για μαρτύρε το Μινασίδης ότι μπάλα πέρασε τη γραμμή. Μια φάση που φέρνει μεγάλες πολύ κρίσιμο βαθμολογικό ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στις ομάδες. Εκτελείται η κεφαλιά μπάλα παρά την πορεία από τον παίχτη και τον φιλοξενούμενο κατέληξε. Και από εκεί και πέρα δύο ομάδες ψάχνουν βέβαια από τη μια ημισήμερα ένα δεύτερο γκολ για να σιγουρέψουν την νίκη και την άλλη φιλοξενούμενη την ισοβάρηση. Και αυτό κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Σε λίγο θα μπει με το νούμερο 18 ο Δημητριάδης. Προσπαθεί ο Σταυρετός να αντιδράσει. Για να με τώρα την αντεπίθεση που βγαίνει τώρα μόνος του. Μητής προσπαθεί μόνος του, περνάει. Η προβολή τελικά. Ο Αλεξάκης τελικά δεν ξεγελάστηκε. Λόκαρε την μπάλα. Τεράστια ευκαιρία για να κλειδώσει προφανώς την νίκη. Σέντρα θα γίνει. Η κεφαλιά εξαπαφής εδώ από τον Μινασίδη τον Τόλι. Πολύ καλή ενέργεια. Λίγο πάνω από το. Η μπάλα. Παρά την προσπάθεια, νέα ενέργεια από τον Ιωάννου. Δεν πέρασε. Βγαίνει ο Αλεξάκης, γίνεται το λάθος τώρα. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Έχει ακυρώνει τον γκολ αυτό το site. Οπότε. Πήγε να γίνει το λάθος. Ο Μητής. Θέλει να διεκδικήσει την μπάλα, αλλά διορθώνει ο Μαριάκης. Διώχνει. Ξανά μπροστά η μεσήβρια. Προσπίσει από το λάτο. Που περνάει. Σουτάρει. Θα σκάσει μπάλα στην αγκαλιά του Αλεξάκη, αλλά θα μπλοκάρει. Κατοχή τώρα δεξιά από τον Σαμουέλ Κάγιο. Φάουλ για το Σταυρετό. Είχε τεράστιες ευκαιρίες και αυτός, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Οι γηπεδούχοι κρατάνε βέβαια μια νίκη που εφόσον μείνει είτε εδώ τώρα τεράστια ευκαιρία που χάνεται εξ αμπαφής, αλλά δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί και να νικήσει το Δαμάσκο ο Τσιτηρίδης. Για με αυτό το φάουλ τώρα που παίρνει θέση, εκτελείται απευθείας, βλέπει την πορεία της μπάλας παρά την ενέργεια του Τσιτηρίδη. Ο Δαμάσκος θα γίνει σέντρα. Αλεξάκης απλώνει τα χέρια του, μπλοκάρει παρά την ενέργεια από τον παίκτη των γηπεδούχων. Δίμκαρος προσπαθεί να βγει η ομάδα του Σταυρετού που βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Η σέντρα η παράλληλη με το σώμα. Θέλει να γίνει το σούτε, πεσμένος κάτω δεν μπόρεσε. Θέλει να σουτάρει από μακριά, ψάχνει χώρο. Διεκδικείται τώρα και βγαίνει δεξιά. Και βγαίνει τώρα γρήγορα μπροστά η ομάδα της Μεσήβριας.
η μπάλα φτάνει στον παίχτη της ομάδος τον Τόλι Μινασίδη που διεκδικεί την μπάλα μπροστά με την αντιπάλο του πλάγιο. Αλεξάκης βγήκε και μπλόκαρε. Θα κάνει μια παλιά μπροστά. Κλέβει ο παίχτης Μεσίβριας. Ανοίγει την μπάλα. Μητής. Προσπαθεί με τα γόνατα να διεκδικήσει την μπάλα μπροστά με την αντιπάλο του. Περνάει τον αντιπάλο του. Για να δούμε τώρα Μητής. Κάνει ωραία ενέργεια. Περνοδοθεί το σούτε που πήγε να γίνει πάνω στην κίνηση. Δεν μπόρεσε εκεί. Η συνεργασία αυτή. Θα γίνει μια παλιά τώρα στο βάθος προσπαθεί. Για να τώρα τη φάση εδώ προσπαθεί να διεκδικήσει ευκαιρία για το 2-0 από κοντά. Δεν μπορεί ο Πιλίτσης που ζητάει και χέρι να γίνει ο MVP του αγώνα μετά από ωραία κατοχή του Πιλίτση. Πέναλτι, πέναλτι. Χέρι. Χέρι και πέναλτι. Ένα πέναλτι που δίνεται και κάρτα που τα δει. Και τώρα θα καθαρίσουν τον αγώνα 5 λεπτά πριν το τέλος. Πιλίτσης. Μητής. Ο Μητής θα αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι. Για να δούμε. Μητής εκτελεί το πέναλτι. Η μπάλα είναι out. Είναι απίστευτο το που γίνεται. Ο Μητής κάνει την τεράστια ευκαιρία να κλειδώσει την ίδια τη Μεσίβρια. Και βρετού τρέχει ο Μαριάκης με την μπάλα. Θέλει να γεμίσει. Το γίνεται το λάθος. Για να δούμε, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί και τελικά χάνει τεράστια ευκαιρία. Στην γρήγορη αυτή την επίθεση να σφραγίσει την νίκη. Θα γίνει το σούτ, αλλά η μπάλα είναι από την εξωτερική μεριά. Είναι out. Βλέπετε στο χώρο του κέντρου εκεί οι παίκτες να θέλουν να πανηγυρίσουν σίγουρα. Μια τεράστια επιτυχία. Λεωνίδας και ο MVP του αγώνα, ο Δημήτρης Πιλίτσης, ανοίγουν την καρδιά του στο δημοσιογράφο Σωτήρη Καρασαρίδη για τεράστια επιτυχία, αφού πλέον κρέμεται στην τύχη του η άνοδος στην ανώτερη κατηγορία. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ένα δύσκολο παιχνίδι, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, αλλά τελικά καταφέρατε με καθαρό μυαλό να επικρατήσετε. Χρόνια πολλά, αληθώς. Μεγάλη νίκη. Έχουμε ακόμα ένα μάτσο όμως. Πρέπει να κερδίσουμε. Θα τα δώσουμε όλα, όπως κάναμε όλη τη χρονιά, με πολλές δυσκολίες. Χωρίς γήπεδο στην αρχή, μετά το στρώσαμε, τα φτιάξαμε. Για μένα σημασία έχει το κλίμα της ομάδας, ότι είμαστε μια οικογένεια. Σε κάθε μάτς τα δίνουμε όλα. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο εδώ που είμαστε. Είδαμε το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, είχε κοινό στόχο την νίκη. Μπήκατε ψυχομένοι, δημιουργήσατε ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλευτήκατε, αλλά καταφέρατε χάρη στον κόλ του αδερφού σου να φτάσει σε αυτή την τεράστια επιτυχία. Δυστυχώς δεν το πληρώσαμε. Δεν πληρώσαμε τις χαμένες ευκαιρίες. Κάναμε τον κόλ, κρατήσαμε και έληξε. Έτσι. Η ομάδα επέστρεψε, Λεωνίδα, στο πρωτάθλημα της Ένωσης Μακεδονίας με κοινό στόχο να διεκδικήσει επιτυχίες. Πιστεύεις ότι η ομάδα αξίζει να βρεθεί στις μεγαλύτερες κατηγορίες? Σίγουρα αξίζει. Γίνεται καλή δουλειά? Γίνεται, προσπαθούμε. Υπάρχει ταλέντο? Ταλέντο υπάρχει σίγουρα, αλλά θέλει και δουλειά. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου έχει λίγο απειρία, μπορεί περισσότερα πράγματα να δείξει? Ναι, η ομάδα, η μισή και παραπάνω, είναι από μικρά παιδιά. Εσύ που θα ήθελες να χαρίσεις που ο κόσμος σας αποθέωσε και του δίνεται ακόμα περισσότερο? Ο κόσμος και εντός και εκτός μας έχει ακολουθήσει, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα καταφέραμε. Η ομάδα σου πιστεύει ότι αξίζει να βγει η κατηγορία? Δούλεψε πολύ σκληρά για όλο αυτό το κομμάτι. Δουλέψαμε, είχαμε πολλές δυσκολίες, αλλά σας είπα, είμαστε μια οικογένεια. Αυτό έχει σημασία. Πού χαρίζεις και εσύ αυτή τη νίκη? Στον κόσμο και στα παιδιά. Πρώτα απ' όλα στα παιδιά, στη διοίκηση, στον προπονητή και μετά στον κόσμο. Λεωνίδα, σαν έμπειρος παίκτης, πιστεύεις τα καλύτερα μπορούν να έρθουν στη Μεσίβρια? Με καθαρό μυαλό, με καθαρή δουλειά και διάθεση. Βεβαίως. Με καθαρή δουλειά και καθαρό μυαλό. Ωραία, συγχαρητήρια σου, εύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εύχομαι να απολαύσετε και πάμε στον MVP του αγώνα, Δημήτρης Πιλίτσης. Βλέπετε το χαμόγελο του αστράφτη. Πώς να μην αστράφτη όταν ο παίκτης δίνει μια νίκη που αν λογιστεί κανένα είναι τεράστια. Δημήτρη, καταρχήν συγχαρητήρια για το υπέροχο γκολ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Έβαλα το πιο σημαντικό γκολ στην καριέρα μου. Το αφιερώνω στον κόσμο μας. Θέλω να πεις, Δημήτρη, η ομάδα ήξερε ότι ήταν που λέμε με το μαχαίρι στον τοίχο. Έπρεπε να φτάσει σε αυτήν την επιτυχία. Τελικά καταφέρατε να κάνετε κατάθεση ψυχής παρά τα λάθη που είδαμε. Καταφέραμε να νικήσουμε το μάτς και τώρα έχουμε ένα ακόμα μάτς για να περάσουμε την κατηγορία. Η ομάδα που στηρίχθηκε σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί όλοι μαζί κάνατε μια υπέρβαση να δείτε πώς η ομάδα μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά και πετύχαμε την αυτή την υπέρβαση. Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, είδαμε ότι και οι δύο είχαν ευκαιρίες, αλλά η ομάδα σου προσπαθεί, παρόλο που έχει νεανικό ταλέντο, να διορθώσει κάποια κείμενα, αλλά έφτασε τελικά στη νίκη εύκολα ή δύσκολα, έτσι? Φτάσαμε στη νίκη δύσκολα, ήμασταν καλύτεροι και το δείξαμε στο γήπεδο.
τα επόμενα χρόνια μπορεί μεσήμερα να φτάσει σε μεγαλύτερες κατηγορίες μετά από σκληρή δουλειά που γίνεται. Άμα υπάρχει σκληρή δουλειά, φυσικά. Μπορεί να... Εσύ είσαι ένα παιδί που γεννήθηκες και μεγάλος εδώ. Ο κόσμος αγαπάει, σε λατρεύει. Ναι. Του χάρισες μεγάλη χαρά. Τι θες να του πεις? Θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και του αγαπώ όλους. Ωραία. Θα ήθελες να αφιερώσεις και κάπου αλλού τον κολ που πέτυχες? Στον κορίτσι μου. Στον κορίτσι, να σε χαίρετε και να το χαίρεσαι. Νομίζω αυτό το τελευταίο που είπε ο Δημήτρης το κρατάμε όμως και σίγουρα συγκρατημένος, γιατί πριν τον αγώνα δεν θα μπορούσατε να τον πλησιάσετε. Αλλά βλέπετε ότι οι χαρές για να έρθουν πρέπει να δουλέψει αυτή η ομάδα. Κώστα, καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το τέλος σε αυτή την προσπάθεια που έγινε μεσήμερα τελικά κατάφερε να πάει το ταξίδι και να φτάσει σχεδόν μια ανάσα από το τέλος. Για το σημερινό παιχνίδι, τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι είναι όπως τα είπες. Τώρα. Χρειαζόμαστε και μαθηματικά έναν βαθμό για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Περάσατε πολλά, έτσι, διάφορες δυσκολίες, αλλά αντέξατε όμως, Κώστα, έτσι. Ναι. Γιατί εντάξει, μια ομάδα δεν είναι μόνο για μια χρονιά. Σίγουρα δεν είναι για μια χρονιά. Περάσαμε δύσκολα γιατί ξεκινήσαμε την ομάδα από το μηδέν. Δύο χρόνια ήταν σε απραξία. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τα είναι, παιδιά σου σε κάνουν περήφανο σήμερα. Είναι, όλα τα παιδιά είναι από το χωριό. Το δικαιούται και αυτό η Μεσήβρια, Κώστα? Το δικαιούται, γιατί έχει μια μεγάλη η ιστορία. Μεσήβρια έχει ιστορία και δεν της αξίζει να είναι σε αυτή την κατηγορία. Τι θέλεις να πεις στον κόσμο που στηρίζει και βλέπει ότι γίνεται κάτι διαφορετικό, γιατί εκτός από το γήπεδο έχετε πολλά πράγματα όραμα να κάνετε? Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και για τη στήριξη που μας έχει κάνει και εντός και εκτός, και θα προσπαθήσουμε να τους δικαιώσουμε για αυτά. Και αν η ομάδα, όπως ευελπιστούμε, να βγει στην επόμενη κατηγορία, θα νιώσουν και μεγαλύτερες χαρές. Συγχαρητήρια και εύχομαι αυτό το ταξίδι που συνεχίζεται να έχει ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Εύχομαι την άλλη Κυριακή να χαμογελάμε από σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από το...